Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απειλή λουκέτου στα πρατήρια υγρών καυσίμων από την ερχόμενη Τρίτη. Οι βενζινοπόλεις πραγματοποιούν γενική συνέλευση αυτή την ώρα και όπως όλα δείχνουν, αποφασίζουν απεργία διαρκείας από την 3η 3 Δεκεμβρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απελευθέρωση της αγοράς πετρελοειδών. Για την Τρίτη έχουν εξαγγείλει 24ωρη προειδοποιητική απεργία και οι εργαζόμενοι στα δηληστήρια, οι οποίοι πραγματοποίησαν σήμερα σε ημερίδα που οργάνωσε η ΓΕΣΕ ότι με την απελευθέρωση της αγοράς οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν κατά 10 έως 12 δραχμές στους 5 πρώτους μήνες του 1992. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα είναι μεγάλοι χαμένοι από το νέο κρατικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και παρουσίασε το πρωί στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Οικονομικών κ. Παλιοκρασάς. Οι αυξήσεις που θα πάρουν το 92 θα είναι 3% για κάθε εξάμηνο, μικρότερες δηλαδή από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει ούτε δραχμή επιπλέον στις επιχορηγήσεις στα τρία μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και τον ΑΤ. Συνολικά, το νέο έτος θα πληρώσουμε επιπλέον φόρους 815 δις. Τα προβλεπόμενα έσοδα από την άμεση φορολογία αυξάνονται κατά 26% και από την έμεση κατά 22,9%. Οι δαπάνες του κράτους θα φτάσουν τα 7,4 τρισεκατομμύρια. Από αυτές, το μεγαλύτερο μέρος θα αναλωθεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Από πλευράς ευαίσθητων τομέων της οικονομίας, κερδισμένη είναι η παιδεία, για την οποία τα κονδύλια θα αυξηθούν κατά 17,7% και χαμένη η γεωργία. Το νέο προϋπολογισμό χαρακτήρισε σήμερα εσταυρωμένο ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, γιατί όπως είπε, τα 2/3 των εσόδων θα πάνε για χρέη του παρελθόντος. Το κείμενο του προϋπολογισμού, που αποτελείται από 155 σελίδες, επέδωσε ο κ. Παλαιοκρασάς στον πρόεδρο της Βουλής το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού.